Καλώς ορίσατε στο φτιάχνω μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Σήμερα θα κάνουμε ακόμη ένα πείραμα. Θα αναμίξουμε πολλά διαφορετικά είδη λαπάτσας και πλαστελίνης. Και κάποια άλλα υλικά όπως βλέπετε. Λίγο πιο υγρά. Να δούμε αναλυτικά όμως τι έχουμε. Έχουμε λοιπόν Metallic Foam Clay. Foam Clay που λαμπυρίζει με μεταλλικά στοιχεία. Με τις μικρές μπιλίτσες. Έχουμε επίσης, φυσικά, λαπάτσα, την αγαπημένη μας στα μακαρόν, που την είχαμε ήδη αναμίξει με μικρά αφρόδι μπαλάκια και γκλίτερ. Αλλά φυσικά έχει φροντίσει την πάρα πολύ ωραία υγεία της. Και να κατέψουμε επίσης Play Foam. Τον πυλό που είναι στα μικρά συμβουλάκια. Και έχει και αυτό πάρα πολύ ωραία υγεία. Και δεν στεγνώνει τελείως. Θεωροποιείται βέβαια, αλλά έχει ακόμα αυτή την αφράτη υπή. Έχουμε επίσης λαπάτσα που είναι μαζί με στάμπα. Μοιάζει αρκετά με τη λαπάτσα που είναι στα μακαρόν. Και στην υφή και στην ελαστικότητα, σε όλα. Και από την άλλη πλευρά έχουμε και άλλη φλαπάτσα, λίγο πιο ανοιχτή. Μου αρέσει πάρα πολύ που μοιάζει σαν να είναι σφραγίδα το κουτάκι του. Έχουμε λοιπόν τις διάφορες λαπάτες που διαφορούν ένα σκίδι, glitter, αλλά και βογιά 3D, περλέ βογιά. Το glitter το ξέρετε όλοι φυσικά, το χρησιμοποιείτε. Έχουμε πάντα τα κακά μονόκερου, τη λαπάτα μας. Και έχουμε σήμερα και άλλη μια λαπάτα μονόκερου, που έχει επίσης πάρα πολύ ωραία υφή και πολύ ωραίο χρώμα. Για να το δούμε, είναι μεταλλικό ροζ. Όπως και η άλλη λαπάτσα μονόκερου, είναι και αυτή αρκετά σκληρή. Δεν τη θέλουμε όλοι, θα πάρουμε ένα κομματάκι από το καθένα. Να πάμε και την κλασική μας φυσικά, με το πλήτε. Και έχουμε και την πλαστελίνη του Mad Hatter. Που είναι λίγο σαν άμμος. Σαν άμμος παιχνιδιού. Την έχουμε δει και άλλες φορές. Είναι και αυτή πάρα πολύ ωραία να τη δουλεύουμε. Ακόμα και να παίζουμε απλά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Το ψηφίσουμε σαν μπαλάκι αντιστρες. Ξεκινήσουμε όμως να τα ενώνουμε λίγα κομματάκια. Κάποια είναι αρκετά σκληρά, κάποια πολύ μαλακά. Και θα έχουμε φυσικά και την υγρασία από την φωλιά και τον glitter σε βαθύ στυλού. Να δούμε το τέλος τι θα επικρατήσει. Ξεκινήσουμε να ανακατεύουμε λοιπόν τις λαπάτες μας. Κάποιες πιο μαλακές με κάποιες πιο σκληρές.
σταδιακά θα προσθέτουν αφρικά και κάποιο άλλο είδος σκλαπάτσας, η οποία θέλει. Το home claim με την σκλαπάτσα από τη σφραγίδα μας δεν ενώθηκε πάρα πολύ καλά. Το παλεύουμε. Τώρα προσθέσαμε το πιο σκληρό κομματάκι από τα κακάμονα καιρού την λαπάτα μας. Αρχίζει να κολλάει λίγο στα χέρια. Μάλλον λόγω του ότι το home player της να αποσυνδύνεται σταδιακά. Τώρα και την πλατελίνη του Mad Hatter. Για να δούμε αν θα καταφέρει να τα ενώσει ο Mad Hatter ή νομίζω κολλάει λίγο περισσότερο. Ας βάλουμε και λίγη μπουγιά. Περλέ. Ροζ περλέ. Σίγουρα θα έχει πολύ ωραίο χρώμα η τελική μας λαπατόφλα θελήνη. Και θα είναι και πολύ μεγάλη. Αλλά δεν είμαι σίγουρη καθόλου για την υφή της. Κολλάει πολύ στα χέρια, εντάξει είναι λογικό μετά και στην μπογιά. Για να δούμε μετά τα υπόλοιπα κομματάκια τι θα γίνει. Θα δούμε αν θα φτιάξει κάπως η υφή της με την λαπάτα από το μακαρόν. Νομίζω κάπως φτιάχνει, παιδιακά. Πολύ ωραία. Να προσθέσουμε τώρα και την άλλη λαβάτα μας από την σφραγίδα. Μένει τώρα να βάλουμε το γκλίτερ. Και το άλλο κομματάκι, τη μεταλλική σλαπάτσα, από το μόνο καιρό μας.
Έχει γίνει πολύ μεγάλη, ε! Και είχε ευτυχώς έφτιαξε πάρα πολύ. Με και το τελευταίο κομματάκι, λοιπόν. Είναι αρκετά σκληρό, δεν είμαι σίγουρη αν θα ενσωματωθεί. Θα θέλει σίγουρα πολύ πολύ καλό ζύμωμα. Το απλώνουμε όσο γίνεται. Όσο τις μόνιμε μαλακώνει κιόλας, αν και μένουν κάποια κομματάκια ακόμα, όπως βλέπετε. Και άρχισε να κολλάει πάλι τα χέρια. Βλέπετε όμως, τα κομματάκια δεν έχουν ενσωματωθεί τελείως. Όσο δουλεύουμε όμως, νομίζω ότι είναι όλο και καλύτερη και η υφή της. Και έχει μια πάρα πολύ μεγάλη χλαπάτα, ε! Εντάξει, νομίζω ότι ήταν αρκετά πετυχημένο το πείραμά μας. Πώς σας φαίνεται εσάς? Ελπίζω να σας άρεσε η τεράστια χλαπατοκλειστελίνη μας. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας, το φτιάξω μόνο σου, δημιουργικές ιδέες. Εγγραφείτε στο κανάλι μας και θα ξαναπούμε την επόμενη φορά εμείς. Μέχρι τότε, γεια σας!